Κάτι που έχει να κάνει με γενικές αρχές καλλιέργειας λαχανικών, έτσι. Είπαμε ότι δεν σκάβουμε, δεν τζαπίζουμε, δεν οργώνουμε, δεν φρεζένουμε. Θα δείξουμε πώς κάνουμε τα σαμάρια, για να μάθετε. Τα σαμάρια αυτά θα τα κάνουμε μία φορά για 30 χρόνια και δεν θα ξανασχοληθούμε. Δεν πατάμε το έδαφος όταν είναι υγρό, δεν το συμπιέζουμε, όλες οι εργασίες γίνονται έξω από το χώρο, γύρω-γύρω από το χώρο που καλλιεργούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, πότε ποτίζουμε τα λαχανικά μας? Η απάντηση είναι διαβάζουμε τα φυτά. Όταν θέλουμε να διαβάσουμε ένα φυτό, είτε είναι δέντρο, είτε είναι λαχανικό, είτε είναι... πάμε πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το σούρουπο. Το μεσημέρι όλα τα φυτά κρεμάνε σαν τους Μεξικάνους με τα σομπρέρο στα φύλακες, έτσι. Άρα δεν θα πάτε, γιατί δυστυχώς και οι αγρότες πάνε και λέει διψάει το φυτό. Μας 12 η ώρα η κολοκή θα είναι... Θα καεί για μάλιστα. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Όχι, δεν θα καίγεται. Ανοίγει το φύλλο ενώ κάνει ζέστη και χάνει εύκολα υγρασία. Άρα λοιπόν, πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το σούρπο μπορούμε να καταλάβουμε αν τα φύλλα του φυτού είναι κρεμασμένα, σημαίνει ότι διψάει. Δεν ξαναγύρισαν στη θέση τους μετά την απομάκρυνση του ήλιου. Τώρα, πώς ποτίζουμε? Προσπαθούμε να μην ποτίζουμε, να γυμνάζουμε τα φυτά. Δηλαδή, εάν βάζω σε ένα φυτό στο στόμα του το φαΐ και το νερό, θα γίνει τεμπέλι. Άρα λοιπόν, εάν έχω λακκούβες, ας πούμε, για να ποτίσω, ποτίζω στην προβολή της φυλλωσιάς. Δηλαδή, εδώ σε αυτή τη... ναι, σε αυτό το δέντρο θα ποτίσω στην προβολή της φυλλωσιάς. Την γύρω-γύρω, όχι στο λαιμό του, γιατί εκεί είναι ελάχιστες ρίζες. Και αναγκάζω τις ρίζες να πάνε προς το φαΐ και το νερό. Λίπασμα θα του βάλω, οικοπρέα θα του βάλω, οτιδήποτε θα του βάλω, δεν το βάλω στο λαιμό του δέντρου, όπως κάνει ο αγρός, θα το βάλω στην περιφέρεια. Στην προβολή της φυλλωσιάς, είναι το μεγαλύτερο μέρος του δέντρου. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πόσο συχνά ποτίζω εξαρτάται από τον έλεγχο του εδάφους. Θα κοιτάζω. Πέρα από το φυτό να κοιτάζει και το εδάφος. Είναι υγρό. Κάποιες καλλιέργειες δεν θα θέλουν. Άμα είναι υγρό σε βάθος 10-15 χρόνων, δεν ποτίζει. Άλλο πράγμα πρέπει να προσέξω. Εάν αναγκαστώ να βάλω μπεκάκια, τότε τα βάζω σε απόσταση. Δηλαδή, αν έχω ένα μπεκάκι να ποτίζει την πορτοκαλιά, τη μανταρινιά, τη λεμονιά, οτιδήποτε άλλο δέντρο, το βάζω να ποτίζει από έξω προς τα μέσα. Όχι από μέσα. Εάν δηλαδή. Δεν έχει άλλο. Αυτό είναι άλλο που κάνω. Εάν δηλαδή έχω ένα φυτό, έτσι έχω ένα μαρούλι εδώ πέρα και το ποτίζω γύρω-γύρω εδώ πέρα, δημιουργώ συνθήκες ευνοϊκές για συμψηριζίες ή για φυτόφορες. Το φυτό σαπίζει και εμείς ψάχνουμε να βρούμε, πηγαίνοντας στο γεωπόνο, τι αρρώστια είναι και τι αραδίσουμε. Άρα λοιπόν το φυτό θα φωτίζεται από έξω προς τα μέσα, προς το μαρούλι και όχι από το μαρούλι. Προς το δέντρο και όχι από το δέντρο. Για να μην έχουμε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Τώρα, πότε ποτίζουμε? Από το δέντρο είναι τα βάση εδώ, το μπεκάκι να ποτίζει προς τα έξω. Ναι, για το μπεκάκι. Το ίδιο ισχύει και για το λάστιχο. Επίσης, ποτέ δεν κάνουμε λακκούβα. Θα δείτε ότι όλοι οι αγρότες, είτε φυτεύουν λαχανικά, είτε φυτεύουν δέντρα, κάνουν λακκούβα. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να μαζεύουν την υγρασία, λένε. Αν είναι αργυλόχουμαρικό, τι κάνει? Σκάζει και δεν το καλοκαίρι. Δεύτερον, νεροκρατάει, να ολοκληρώσω. Νεροκρατάει, δηλαδή τι γίνεται? Φεύγει, νεροκρατάει σημαίνει φεύγει το οξυγόνο του αέρα και μπαίνει νερό στη θέση. Άρα έχει συμψηριζία. Άρα μετά χρειάζεται να βάζει ανιέτη, ριζοβούλη ή κάποιο πράγμα που δεν είναι. Γιατί όμω? Γιατί είναι λάθος. Ποτέ λοιπόν δεν κάνουμε λακκουβίτσα. Πάντοτε κάνουμε, στην περίπτωση το δέντρο κάνουμε ανάγχωμα, θα φυτέψουμε αύριο ένα δέντρο από εδώ, σαν ένα κρατήρα ηφαιστείου να καταλάβετε, και ποτίζουμε στην άκρη τα αυλάκια. Ούτως ώστε να αναγκάσει τη ρίδα να πάει προς το δέντρο και παράλληλα να μην είναι πολύ ψηλή υγρασία εδώ. Αυτό το σημείο λοιπόν που λέγεται λαιμός του φυτού είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν έχουμε να ποτίζουμε. Τώρα, πότε ποτίζουμε? Το καλύτερο πότιμα σαφώς από αυτό που κρατάει περισσότερο είναι το βράδυ. Αλλά εάν είναι το μπεκάκι στάγριν, καλώς. Αλλά αν είναι το μπεκάκι σπρίγκλερ, αυτά που κάνουν πίδακα, τότε μπορεί να ψεκάσει την επιφάνεια του φύλλου και να μας δημιουργήσει μυκητολογικές αρρώστιες ή βακτηριολογικές αρρώστιες. Δεν το θέλουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση.
Εάν αναγκαστούμε να έχουμε τέτοιο φώτισμα, το κάνουμε το πρωί, νωρίς, ούτως ώστε με τη ζέστη του ήλιου να στεγνώσει. Ποτέ δεν ποτίζουμε με ήλιο, γιατί κάθε σταγόνα πάνω στο φύλλο γίνεται φακός και το καίει. Επιπλέον αναγκάζει τα φύλλα να ανοίξουν τα στρώματιά τους και να χάσουν νερό και το φακό. Άρα, συγκριτικά λοιπόν, το καλύτερο νερό είναι το πολύ νωρίς το πρωί. Για να μπορέσουμε να έχουμε και τα θετικά αποτελέσματα και να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες. Αυτά όσον αφορά λοιπόν το... Είπαμε και αν έχουμε μια έμπνευση και θα βρέξει αύριο και να είναι 50-70% στο βήμα από τα σκληρή, παίρνουμε και με τις βρεχές από το βήμα στο βήμα. Όχι, απλώς λέμε ότι μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση προσέχουμε τρεις βόλους. Τώρα, δεν σκάβουμε, δεν τσαπίζουμε. Γιατί όταν σκάβουμε και τσαπίζουμε, όταν οργώνουμε, έχουμε την εντύπωση ότι γίνεται αφράτο το έδαφος. Το πιο αφράτο έδαφος δημιουργείται από την ακαλλιέργεια του έδαφος. Δηλαδή σε ένα δάσος κανείς δεν οργώνει, δεν φρεζένει, δεν βάζει λίπα, και άμα πάτε εκεί το χώμα το σκάβετε με τα δάχτυλά του. Γιατί ενώ το όργωμα ή το φρεζάρισμα αφρασένει το έδαφος, πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο 3-4 φορές και μετά κάθε χρόνο. Αν ήταν θετικό θα έπρεπε μια φορά να γίνεται και να κρατάει εσάι. Άρα λοιπόν είναι ένα λάθος, γιατί όταν εκτίθεται το χώμα στον ήλιο και στον αέρα, σκάζει και σχίζεται, γίνεται άγωνο και επομένως γίνεται συνειδητοποιημένο και είναι αρνητικό. Να ξέρετε ότι ένα συμπαγές έδαφος, το λίπασμα, την κοπριά, τα πάντα, οτιδήποτε του δίνουμε, δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει καλά. Έχουν κάνει πείραμα για παράδειγμα σε πανεπιστήμια και βάλανε 2 κιλά λίπασμα σε ένα αφράτο χώμα και 5 σε ένα τσιμετοποιημένο. Το 2 σε αφράτο έδωσε καλύτερη παραγωγή από το 5 σε τσιμετοποιημένο. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν αερόβια βακτήρια που να αφομοιώσουν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το αφράτο έδαφος, γι' αυτό και εγώ στο χωράφι περπατάω με ειδικά παπούτσια να είναι ελαφριά, να μην συμπλέει το έδαφος, δεν αφήνω ποτέ μηχάνημα να μπει μέσα. Κάνω μονοπάτια μέσα από τα οποία κινούμε για να μην συμπλέει το έδαφος. Και οι Ινδιάνοι και οι Ιαπωνέζοι έχουν τέτοια ειδικά παπούτσια, τα μοκασίνια και οι Ιάπωνες έχουν τα γκέτας, που είναι ξυλοπάπουτσα πάνω σε τα κουμπάκια, οπότε είναι ελάχιστη συμπίεση. Τόσο ιερό είναι το έδαφος και τόσο σημαντική είναι η γονιμότητα και το αφράτο του εδάφους. Τώρα, όσον αφορά τις λεπτομέρειες των καλλιεργειών, ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα και πατάτα ξεζουμίζουν το έδαφος. Καλαμπόκι επίσης και λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι. 8 καλλιέργειες θα πούμε. 8 είδη φυτών. Άρα οπωσδήποτε, εάν καλλιεργήσω γιατί τα αγαπάω και μου αρέσουν και θέλω και μεγαλύτερη ποικιλία κτλ., οπωσδήποτε αυτές τις καλλιέργειες θα τις διαδεχτεί ένα βελτιωτικό του εδάφους που ταυτόχρονα θα μου δώσει και παραγωγή. Που είναι όλα τα όσπρα. Αρακά, σκουκιά, μπιζέλια, λαθούρι, δίκο κτλ. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση των ξολανοδών, ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πατάτα, πριν μαζέψω όλες τις πατάτες, όλες τις μελιτζάνες, όλες τις πιπεριές κτλ., ανάμεσα στα ήδη υπάρχοντα αυτά, έρχομαι του Αγίου Δημητρίου, τον Οκτώβρη, και σπέρνω τον αρακά, τα κουκιά, τα λαθούρι, τα ρεβίθια, τα κύρια κτλ. Τι θέλω να πετύχω με αυτό. Πριν μαζέψω δηλαδή το ένα λαχανικό, παίρνω το άλλο. Άρα, προλαβαίνω τα αγριόχορτα. Κυριαρχούν τα δικά μου φυτά πρώτα. Δεύτερον, κρατάω συνεχώς σκεπασμένο με βλάση το έδαφος, άρα το κάνω πιο γόνιμο. Γιατί έδαφος που εκτίθεται όπως το πεδέρμα του αφρέντου στον ήλιο στον αέρα, σκάζει, σφίγγεται και γίνεται άλλο. Και από εκεί και πέρα πετυχαίνω 2 και 3 σοδιές περισσότερο, 2 σοδιές τουλάχιστον περισσότερο από τις φανταστικές. Δηλαδή το κάμπο της Θεσσαλίας, αντί να έχει μόνο μια καλλιέργεια, να έχει τουλάχιστον 2, μπορεί και 3. Και πολύ περισσότερη τροφή για τον άνθρωπο και πιο γόνιμη. Φαίνεται δηλαδή περίεργο, αλλά καλλιεργώντας εξαντλητικά τη γη μέσα σε εισαγωγικά, με συνεχή ύπαρξη καλλιεργείων αυτών, έχω βελτίωση τη γονιμότητα του εδάφου. Άρα λοιπόν την άνοιξη, αν μαζέψω τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια και τα λάχανα, έρχομαι να βάλω τα φασολάκια, είτε το καθιστό είτε το αναρχόμενο, για να βελτιώσω πάλι το έδαφος. Άλλα λαχανικά που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι τα ριζόδη λαχανικά.
Ποια είναι τα ριζόδη λαχανικά, εκτός από τα καρότα, ας πούμε, και τα παντζάρια, οι ρέβες κτλ. Αυτά είναι φυσικά άρωτρα. Άρα τα θέλω. Υπάρχουν ραπάνια γιαπωνέζικα άσπρα που πουλούνται πια εκεί στην Βόρεια, που είναι φυσικά άρωτρα, είναι 40 εκατοστά και είναι θαυμάσια τροφή. Αυτά λοιπόν. Γλυκοπατάτα, ας πούμε. Ποια είναι γλυκοπατάτα. Αυτά λοιπόν μπορούν να βελτιώσουν τώρα. Να το οργώσουν, να το φρεζάρουν, να το αναμοχλεύσουν. Όλες τις έχουν. Άρα λοιπόν τα θέλουμε. Άλλο τέτοιο ριζόρες λαχανικό είναι ένα είδος χιχόρι. Χιχόρι λέγονται τα διάφορα ραδίκια. Που έχει χοντρή ρίζα. Χρησιμοποιούνται σαν την κατάσταση του καθολικού. Αυτό είναι το άλλο φυτό που θα βρείτε πάλι στο παλτολάκι είναι η ρίζα μαϊντανός που έχει χοντρή ρίζα σαν χοντρό καρότο. Και αυτό οργώνει τώρα. Άλλο φυτό είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι το μπέρντοκ, το οποίο είναι το Άρκτιο Ηλάπα. Είναι ένα φυτό που σίγουρα υπάρχει στην Κέρκυρα, σε υγρά εδάφη. Είναι ένα τεράστιο καρδιόσχημο φύλλο που κάνει ένα κουκουνάρι με αγκαθάκι. Αυτό έχει μία ρίζα καφέ που είναι πεντανόστιμη και θεωρείται από τα σπουδαιότερα φάρμακα για τον καρκίνο του δέρματος. Επισήμως. Άσχετα τώρα είναι η αποκλειότητα. Και είναι μία εξαιρετική τροφή. Ναι. Και επίσης να ξέρετε ότι τα ριζόδη λαχανικά είναι το κλειδί και η αιτία που οι Ιαπωνέζες έχουν τα πιο όμορφες επιδερμίδες στον κόσμο από όλες τις μέρες. Τα ριζόδη λαχανικά. Γιατί τρώνε πάρα πολύ ριζόδη λαχανικά. Άρα λοιπόν και οργώνουν το έδαφος και οργώνουν το ανθρώπινο τους. Παίζουν διπλό ρόλο. Για παράδειγμα αυτό το ραπανάκι το Ιαπωνέζικο το ραπανάκι. Πέρα από το οργόνι τώρα, μπορείτε να το τρίψετε στο ρεντέ και με λαδολέμονο να συνοδέψει κρέατα ή ψάρια. Βοηθάει πάρα πολύ την τόξη. Έχουν δηλαδή όλα αυτά σημαντικές ιδιότητες. Άλλο φυτό λέγεται γέννη του τράγου. Έχει ένα κίτρινο λουδάκι σαν χρυσάνθεμο, βγαίνει στα αγρία, τρώγονται τα φύλλα του σαν ταραδίκια, αλλά και η ρίζα τρώγεται. Στα αγγλικά λέγεται σάλσιφα. Υπάρχει σε μια τσιφτάξη ελληνικής κουλτούρας. Είναι πεντανόστιμα. Μπορείτε να τη σοτάρετε και να τη με λίγο λαδάκι κτλ. Άλλο φυτό λέγεται η παστινάκι που είναι το γλυκοκαρότο. Υπάρχει και αυτό στην άγρια φύση. Όλα αυτά τα φυτά λοιπόν καλό είναι να τα βάλουμε στο λαχανόκηπό μας για να πετύχουμε όλες αυτές τις φυτές. Εντάξει, να πείτε τα και μετά όταν σπίρουμε.